Θερμό επεισόδιο με την Τουρκία φοβούνται οι Έλληνες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Star. Πρώτα απ' όλα, δύο χώρες οι οποίες είναι στο ΝΑΤΟ, είναι δυνατόν να πολεμήσουν μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, το 54,9% θεωρεί πολύ ή αρκετά πιθανό ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, ενώ το 42,6% θεωρεί πιο ενδεδειγμένη λύση την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τις ελληνοτουρκικές διαφορές, έναντι 28,8% που προτιμά τον απευθείας διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, ενώ το 21,3% απαντά καμία από τις παραπάνω λύσεις. Παίζεται θέατρο μεταξύ των κυρίων πολιτικών και σήμερα και χθες και παλαιότερα. Πιστεύω ότι η ελληνική δημοκρατία, έστω και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, θα έλεγα τουλάχιστον μίας δεκαετίας και βάλε, αλλά εν πάση περιπτώσει, θα μην το τραβάμε πολύ, αρχίζει πλέον να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η κινητικότητα αυτή μας εμπεδώνει σε πρώτο επίπεδο διπλωματικό κάποιες συμμαχίες οι οποίες είναι πολύ κρίσιμες για τις εξελίξεις τις οποίες θα έρθουν και θα προσπαθήσουμε να τις κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερο επικίνδυνες για την ασφάλεια της περιοχής. Αλλά χρειάζεται και οπωσδήποτε μία δεύτερη διάσταση σε όλη αυτή την κινητικότητα, η τεχνική διάσταση, και στην περίπτωση η τεχνική διάσταση είναι η αμυντική διάσταση. Δηλαδή χρειάζεται παρουσία μονάδα παθητικού στην περιοχή της Κρήτης, ανατολικά και νότια, όπως επίσης και στην αντίστοιχη περιοχή του Καστελορίζου, διότι έτσι λειτουργεί η αποτροπή. Εάν δεν αποτρέψουμε, θα είμαστε αναγκασμένοι να δεχθούμε την πρόκληση από την παρουσία των τουρκικών ναυτικών μονάδων σε αυτή την περιοχή και μετά θα πρέπει να απομακρύνουμε εμείς τις τουρκικές ναυτικές μονάδες από την περιοχή. Πράγμα που θα εντείνει τα πράγματα με πολύ μεγάλη πιθανότητα θερμών ρήξεων μεταξύ μας.